Και εγώ ως πολίτης εξεπλάγει. Είμαι σαφής. Σαφέστατος. Βεβαίως δεν μπορώ να μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες. Κανένα δεν μπορεί. Έτσι, αλλά ως πολίτης εξεπλάγει. Δεν περίμενα. Αλλά επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι οι άνθρωποι που είναι στο Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν παίρνει έτσι αποφάσεις με ευκολία, καταλαβαίνω κάτω από ποιους πραγματικές καταστάσεις οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Ωραία το πας. Μήπως ανταλλάξαμε τα αεροπλάνα με καμιά υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών γενικότερη. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω τόσο φτηνά λέτε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν για 500 εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας προσφέρουν μια υποστήριξη. Δεν το ξέρω. Ωραία το πας πάντως. Με μια έκπληξη έμπλεξες. Έχω 2,5 μήνες που ακούω ο θείος Σαμ μόνο τηλέφωνα κάνει και καλές λέξεις λέει. Ενώ κόβεται σε εκατομμύρια πάμε για την ουσία. Αμερική. Πάμε στην ουσία. Θα έπρεπε να δώσει κανένα ευρώ. Σήμερα. Όλα αυτά εντάξει ήταν το εορταστικό κλίμα για να μπούμε στο κυρίως μενού. Ναι. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικές κατά την νόμη μου κινήσεις. Η μία, η οποία αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη χώρα μας και διεθνώς. Για το είναι η επίσκεψη του Τσίπρα στη Ρωσία και η συνάντησή του με τον Πούτιν. Και άλλοτε είχε πάει Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχής γερμανής από τον παππού, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που είχε γίνει αντικείμενο θεμέλιο μιας νέας εποχής. Σήμερα έχει μεγάλη σημασία, διότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού γίνεται μια περίοδο όπου η Ελλάδα αναζητεί ένα νέο διεθνή ρόλο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, να ξαναβγάλει πάνω το γοητρό της με τη θετική έννοια. Να μην το καρπαζιά συνέχεια, να μην είναι παρείας στο διεθνή κόσμο. Πάμε εκεί ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκδικούμε το αυτονόητο. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντιπαράθεση και εχθρότητα προς τη Ρωσία. Το ξέρουν αυτό και οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, π.χ. η Γερμανία, όπου για τον εαυτό της διατηρεί το δικαίωμα προνομιακών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά δεν θέλει να υπάρχουν άλλες, με ευκολία τουλάχιστον, άλλες χώρες που να έχουν τέτοιες σχέσεις με τη Ρωσία. Εμείς διεκδικούμε αυτό το ρόλο σε ευρωπαϊκή δύναμη. Δεύτερον, διεκδικούμε για τη χώρα μας που έχει δεχθεί την οικονομική καταστροφή που γνωρίζουμε, τη δυνατότητα να αναζητεί και οικονομικές συνεργασίες και εκτός ευρωζώνης. Δεν θέλουμε να είμαστε απικία χρέους και μάλιστα μιας συγκεκριμένης χώρας, της Γερμανίας. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα στην ευρωζώνη που διεκδικεί οικονομικές δυνατότητες και με άλλες χώρες. Πάμε εκεί τώρα. Συζητάμε εκεί τα πάντα. Ωραία. Τα πάντα ως χώρα της Ευρωζώνης. Ένα διάλογο. Τα πάντα. Λεφτά. Επαναλαμβάνω. Τα πάντα ως χώρα της Ευρωζώνης. Και αυτή είναι η άποψη που και η πλευρά εξέφρασε προχθές. Την καταλάβανε. Εγώ δεν αποτελεί. Και άλλα περισσότερα. Αντί να μας πει για τα αγροτικά και τα συγκεκριμένα, άρχισε εδώ να πει ότι ο Θεοκράτης θα πάει εκεί και θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Αυτά είναι τα λάθη. Εγώ δέχομαι τα όσα λέει ο κύριος Γιακουμάτος εκ του αντιθέτου. Πράγματι, μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ανατρέψει μια πολιτική που καθορίζουν στην Ευρώπη οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μπορεί όμως να διεκδικήσει ένα χώρο δικών της συμφερόντων. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί μια πολιτική που επιβάλλουν οι μεγάλες δυνάμεις εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Τι αντίληψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είναι αυτή? Με αυτή την έννοια και οι διαπραγμάτευσεις που κάνουμε για το θέμα του χρέους και των υπολείπων θεμάτων με τους θεσμούς, πρέπει να ξέρετε, δεν γίνεται με την Ελλάδα από μια πλευρά και με όλους τους άλλους από την άλλη. Είναι πιο σύνθετη διαπραγμάτευση. Πιο σύνθετη. Η Ρωσία παίζει σε αυτή τη διαπραγμάτευση ως πολιτική πρωτοβουλία. Ως πολιτική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, αν υπογραφεί όπως φαίνεται σήμερα από μια καταρχήν διακήρυξη των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Τουρκίας, των Σκοπίων, της Σερβίας, της Ουγγαρίας για τον λεγόμενο νότιο διάδρομο μεταφοράς του φυσικού αερίου, για μεγάλου στρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, αν αυτό το πράγμα προωθηθεί, αν δηλαδή η Ελλάδα αποκτήσει μια δύναμη ως χώρα της Ευρωζώνης σε αυτόν τον άξονα μεταφοράς της ενέργειας. Δεν ισχύεται η θέση της. Δεν ισχύει η θέση και απέναντι στους εταίρους και τους πιστωτές. Αλλά και τον Αζέρικο τον φέραμε εδώ πέρα και τον καταψηφίσατε τότε. Ένα λεπτό. Μην τα μπερδεύετε. Είναι άλλο το Αζέρικο πρόβλημα. Άλλο είναι το οποίο είναι BP και Αμερικάνοι, να ξέρετε τι είναι. Και τι δεν μας κόφτει εμάς, δηλαδή πρέπει να γίνουμε. Και μικρή εμβέλεια, προσέξτε. Το Αζέρικο είναι BP Αμερικάνοι και μικρή εμβέλεια. Για να πάει στην Ιταλία. Και άλλο ένας δεύτερος εναλλακτικός δρόμος του ρωσικού αερίου προς ολόκληρη την Ευρώπη, προς την κεντρική Ευρώπη. Είναι άλλα πράγματα από το άλλο. Άλλη στρατηγική εμβέλεια έχει αυτή η κίνηση. Και όχι μόνο αυτό.
επειδή παίρνουμε φυσικό αέριο εμείς από την Ρωσία και το παίρνουμε περίπου κατά 20% ακριβότερο από όσο το παίρνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αναμένεται ότι θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Είναι στην ατζέντα για να ρυθμιστεί. Και τελευταίο θέμα. Μας λένε, μα θα ζητήσετε και χρήματα. Θα ζητήσουμε επενδύσεις κάποιοι από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε πει. Έχουμε πει λιμάνι. Ότι εμείς δεν πουλάμε τις υποδομές, συνδιαχειριζόμαστε όμως την ανάπτυξη των υποδομών. Ένα αυτό λοιπόν. Είναι κακό να γίνουν ρωσικές επενδύσεις. Δηλαδή, μόνο οι άλλες γίνονται, υπάρχουν και κακές και καλές επενδύσεις ως προς την προέλευσή τους. Εμείς δεν φέραμε ρωσικές επενδύσεις εδώ. Λοιπόν. Κινέζικες δεν φέραμε. Να συμφωνήσουμε. Ποιος τα έφερε. Όχι, έχει σημασία πώς γίνονται. Σε διμερείς συμφωνούμε θέματα. Πώς γίνονται, λέω. Εσείς πάτε να λύσετε αυτό. Πώς γίνονται, λέω. Οι Ρώσοι έχουν πει θέλω το λιμάνι και την Τρενοσέ. Επαναλαμβάνω. Θα δούμε τι θέλουν και εμείς συζητούμε. Τις προϋποθέσεις, αν υπέρ του ελληνικού λαού, αν είναι συμβάσεις των βασικών δικαιωμάτων. Κύριε Καμπουράκη, θα ζητήσουν και βέτο. Να ολοκληρώσω. Από την Ελλάδα. Εντάξει. Όχι, το ολοκληρώσω. Θα ζητήσουν βέτο. Μας ρωτούνε. Ζητάτε και χρήματα για την εξυπηρέτηση των... Εμείς δεν ζητάμε να πάρουμε δανεικά από τη Ρωσία για να δώσουμε στο Δουνουτού ή στην Ευρώπη. Όχι. Δεν κάνουμε διεθράμπες. Αλλά αν θέλουμε χρήματα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, από παντού θα τα πάρουμε. Εμείς δεν δανειζόμαστε για να πληρώσουμε δάνεια. Αν τα βρούμε, θα τα πάρουμε. Διεκδικούμε από παντού για την παραγωγική ανασυγκρότηση χώρας. Όχι για να ξεπληρώνουμε τους άλλους. Θα ζητήσουμε τώρα τους Ρώσους. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση που υπήρξε από ρωσική πλευρά ότι όλα ζητούνται. Όχι, όχι, εμείς δεν θα ζητήσουμε. Εγώ δεν γνωρίζω το πρόγραμμα. Αυτή δεν μπορεί να μας το ζητήσουμε από μόνοι τους. Επακριβώς δεν γνωρίζω το πρόγραμμα γιατί δεν το ξέρει κανένας. Είναι λογικό όμως όταν πηγαίνει εκεί ο Έλληνας πρωθυπουργός να τα συζητάει όλα. Ξέρετε, με όρους συμφέροντες για την Ελλάδα. Κύριε φίλε, ξέρετε. Τώρα, το εμπάργκο που είπατε, αν θα βάλουμε βέτο. Όχι, ή όχι. Είπα εγώ. Είπα ότι εμείς δεν κάνουμε πολιτική βέτο. Όχι, είπα. Αλλά κάνουμε πολιτική ζητηθεί. Συνδιαμόρφωση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν είμαστε γέσμαν στην Ευρώπη δηλαδή. Όχι, όχι. Είστε υπερήφανοι και αξιοπρεπείς. Ούτε λεφτά θέλετε και πάτε να πάτε και κλιπαρείτε ηγετικά για να πάρετε κανένα φράγκο, κανένα ευρώ.